Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Αυτή την ώρα μαζί σας, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονίζεστε. Εμείς το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο, όπως κάθε πρωί 8 με 10, στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα. 2 ώρες ραδιόφωνο και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση στο ΡΙΚ 1 και στο ΡΙΚ. ΣΑΤ. Χαιρετάμε όλους εσάς, όλο τον κόσμο που μας βλέπετε αυτή την ώρα, όλους τους αποδημούς μας και όλους εσάς που μας βλέπετε στο όμορφο νησί μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και υποστήριξή σας. Πρώτο μας θέμα. Ραντεβού στην Κύπρο με το Σταμάτη Καρουνάκη και την ομάδα του. Μία ατμοσφαιρική συναυλία, όπως ο ίδιος Σταμάτης Καρουνάκης ξέρει να επιβάλλει και να πετυχαίνει, με δικά του τραγούδια αλλά και με τραγούδια που έχει ο ίδιος αγαπήσει, αλλά και εμείς παράλληλα μαζί του. Μία ολόφρεσκη μουσική παράσταση με το Σταμάτη Καρουνάκη και την ομάδα του, γεμάτη τραγούδια από όλες τις εποχές, από όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά και του δικού μας, μαζί φυσικά με όλα τα λατρεμένα τραγούδια του μεγάλου αυτού συνθέτη μας. Πάμε στην όμορφη Αθήνα. Εκεί συναντάμε τον αγαπητό μας κύριο Κραουνάκη. Καλησπέρα, αγαπητέ μου κύριε Κραουνάκη. Λουκά μου, το τι χαρά έχω που σε ακούω και δεν θέλω να σου πω κάτι έτσι ξεκινώντας. Τι πετάει στην καρδιά μου την ώρα που ακούω το σήμα της εκπομπής σου. Είναι Μάνος Χατζηδάκης και είναι τιμή μας. Αυτή την κούκλα, αυτό το κούκλα βάλς του Χατζηδάκη. Το βάλς του καλοκαιριού. Λουκά μου, πρέπει να σου πω ότι εγώ καμάρι και αχ, το μουσουργός με σκοτώνει. Μην το κάνετε αυτό. Να τα αλλάξουμε. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας θα πω μια φορά στην Κύπρο με είπαν μουσουργό. μια φορά μου είχε πάρει τηλέφωνο ο Μαρκόπουλος. Ναι. Μου λέει πρέπει να έρθεις να γραφτείς στην Ένωση Μουσουργών. Του λέω δεν θέλω να, δεν είμαι μουσουργός. Είμαι ένας καλός μουσικός, καλός να πιστεύω να κατάφερα κάτι στη ζωή. Μουσικός θα βάλουμε λοιπόν και θα το διορθώσουμε. Εννοούσαμε ότι... Συνθέτης. Ας το καλέ το μουσουργό να το ευχαριστηθώ σήμερα. Ναι, παράδειγμα. Γιατί είναι η μουσική δημιουργία, με αυτή την έννοια το τοποθετήσαμε και με πάρα πολύ αγάπη. Αγαπητέ μου κύριε Κραουνάκη, οι εξαιρετικές αυτές... Θα με λες στα μάτια λίγο. Στα μάτια μου. Θα λέω. Θα βάζω και τη χτυπητική αντωνυμία. Και ευχαριστώ... όταν μιλάμε κατηδίαν έτσι λεγόμαστε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Υποχρεωμένος να κρατήσω τους τύπους τηλεοπτικά, αλλά αφού μου το ζητάς θα το πράξω και με μεγάλη χαρά και τιμή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. 11, 12 και 13 Ιουλίου λοιπόν, σε αυτή την παράσταση την εξαιρετική. 11 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών, στη Λεμεσό στις 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο και την Τετάρτη 13 Ιουλίου στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο. Τα εισιτήρια σας στο tickettower.com.cy και σε όλα τα καταστήματα SES Courier, καθώς και στο 77-77-70-40. Αγαπημένε μου, Σταμάτη, τραγούδια υπέροχα, όπως είπες και σε προηγούμενη συνέντευξή σου σε καλούς συναδέλφους, ένα κολιέ με ετερόκλητες χάντρες. Να πω κάτι, γιατί δείξατε το αφισάκι μας. Ναι. Αυτό το σκίτσο μου το έχει κάνει μια Κύπρια. Αλήθεια? Ναι. Για να το ξαναδούμε. Η Μαριλένα. Μάλιστα. Η Μαριλένα. Την οποία ένα κουκλί. ένα κορίτσι που το αγαπώ πάρα πολύ και που συναντηθήκαμε κάποτε μετά από μια συναυλία και μου φέρε ένα σκίτσο και μετά άρχισε να μου στέλνει σκίτσα και... Ό,τι αφήσεις πια κάνουμε είναι με σκίτσα δικά της. Είναι μεγάλο ταλέντο, είναι αρχιτεκτόνισσα. Χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να δούμε... Ναι, στα μάτια μου. Και χαίρομαι που θα τη δω τώρα μάλλον. Βέβαια. Θα σε δούμε όλοι από κοντά και χαιρόμαστε δύο φορές κάθε φορά να ξέρεις. Παρακαλώ, καλή συνάντηση στο κοντρόλ στο διαφημιστικό των συναυλιών. Ραντεβού στην Κύπρο, μια μουσική παράσταση με το Σταμάτη Καρουνάκη και την ομάδα του. Το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. Λευκωσία, Δευτέρα 11 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών. Λεμεσός, Τρίτη 12 Ιουλίου, Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριος Στόχας. Λάρνακα, Τετάρτη 13 Ιουλίου, Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Και πολύ αγαπημένοι ερμηνευτές μαζί σου, αγαπητέ μου Σταμάτη, Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης, Γιώργος Στιβανάκης και ο θεολόγος Παπανικολάου και στο βιολί επίσης. Μια χαρά τα λες. Κοίτα, Λουκά μου, φέτος στις αρχές της χρονιάς που ξεμπουκάραμε κάπως από την πανδημία,
Ήταν τέτοια η λαχτάρα μας Ολωνών και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να έχω και μια πολύ καλή μπάντα. Γιατί όπως ήταν όλοι φρεσκα, πώς να πω, με πόθο πια να παίξουν, είχαμε μείνει πολύ μέσα. Ναι. Έτυχε να συμπλέψουμε άνθρωποι τις μέρες που στείναμε την ιστορία, να συμπλέψουμε άνθρωποι που είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι και ποτέ δεν είχε τύχει όλοι μαζί να μπορούμε. Μάλιστα. Δηλαδή έχω τον Νίκο τον Κατσίκη στον Μπουζού και έχω έναν εκπληκτικό επίσης δεύτερο μπουζουξί, τον Κοσμά τον Κοκόλη που τραγουδάει και όλα λαϊκά υπέροχα. Ένα τρομερό πλάσμα στον μπάσο, στο κόντρα μπάσο του Λάμπρο Παπα-Νικολάου. Είναι ο Γιώργος Ταμιολάκης που τον έχω πια πάρα πολλά χρόνια μαζί μου στο βιολοντσέλο, ένας κούκλος. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα παιδιά της ομάδας, της μπάντας, είναι και συνθέτες. Μάλιστα. Γράφουν πολύ ωραία μουσική και οι ίδιοι. Ο Βάιος ο Πράπας που είναι στην κιθάρα και ένα παιδί που ήρθε από τον Μπέρκλεϊ, γιος ενός παλιού φίλου μαέστρου του Χάρη του Ανδρεάδη, ο Δημήτρης ο Ανδρεάδης. Μάλιστα. Ο οποίος εξελίσσεται πια σε μια μορφή. Του άνοιξα την καρδιά μου και την πόρτα της ψυχής μου και έχουμε πολύ μεγάλη, πολύ ωραία συνεννόηση. Και θέλω να πω ότι η μουσική της βραδιάς έχει αυτό το πράγμα που είχαν οι παλιές παρέες. Mm. Κάτι που μας λείπει. Τον τελευταίο επίσης, καιρό. Τα αγόρια και ο Χρήστος και ο Κώστας και ο Στιβανάκης που είναι τρεις άξονες πολύ διαφορετικοί. Ναι. Ο ένας είναι λαϊκός, ο άλλος είναι λυρικός και ο άλλος είναι θεατρίνος. Που μπορεί να πει κανείς Λουκά για να πω και την αλήθεια ότι αυτός είναι ο Σταμάτης. Μάλιστα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός ο Σταμάτης με όλους μαζί θα είναι επί σκηνής και στις 11 και στις 12 και στις 13 του μήνα για να δώσουν το καλύτερό τους αλλά και να πάρετε και αγάπη πίσω γιατί είμαι σίγουρος ότι κερδίζετε κάθε φορά. Είμαστε 3 ώρες στη σκηνή. Έχω διαλέξει από τα δικά μου τραγούδια εκείνα που είναι τα ανεπιφύλακτα θα έλεγα. Δηλαδή ήμουν και απέναντι στον εαυτό μου λιγάκι, να το πω, να τολμήσω να το πω, λιγάκι κοινό. Μάλιστα. Ήμουνα κοινό για την πάρτι μου. Και διάλεξα και από τα δικά μου αυτά που ήμουνα σίγουρος ότι είναι αυτά που αγαπιόνται. Ναι, βέβαια. Και άφησα τον εαυτό μου, όπως είχαμε και το φεύγα του Θοδωράκη, υπάρχει μια εικόνα πολύ ωραία για τον Μίκη. Υπάρχει πολύ ωραίος Χατζηδάκης, υπάρχει Νικολόπουλος, υπάρχουν τραγούδια λαϊκά της νύχτας της Κάφσεως, λέω εγώ ένα κομμάτι του Διονυσίου. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς τα μπλέξαμε όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτό που έχει σημασία ναι. Είναι ότι η διαδρομή της βραδιάς, ξεκινώντας από κάπως αίσθημα μπαλάντας ας πούμε, καθώς ξετυλίγεται προς το λαϊκό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί παρασύρεται ο κόσμος. Μάλιστα. Και γίνεται μαζί μας μια παρέα. Μια παρέα τραγουδάνε, ναι, πολύ, ναι. Πολύ. Πάμε παρακαλώ να απολαύσουμε ένα απόσπασμα. Ευχαριστίες και στην κυρία Δέσποινα Κραουνάκη για τη βοήθεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Έχεις ξεσηκώσει όλο το κοντρόλ, να ξέρεις. Α, τι τέλειο, τρέιλε, παιδιά, συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα, δεν το είχα δει. Ναι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όλο οπτικό υλικό και σένα και την Δέσποινα. Συγκινήθηκα, και... το φτιάξανε, δεν το είδα, δεν το είχα δει. Και ναι. τώρα το είδα μαζεμένο. Ναι. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι αυτά τα τετραήμερα το χειμώνα στο Άλσος, που εντάξει υπήρχε πανδημία, ο κόσμος ερχόταν, μετρούσαν τη θερμοκρασία τους, είχαν μάσκες. Παρόλα αυτά ήταν τόσο δυνατή η καύση, που συγκινήθηκα τώρα. Είναι η ενέργεια του κόσμου και η αγάπη, είναι λογικό. Έφευγε το πρόγραμμα και δεν καταλαβαίναμε πώς πέρασε η ώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Και παρόλα αυτά το χρειαζόμαστε και αυτό φάνηκε και από την περίοδο της πανδημίας αλλά και τώρα που σιγά σιγά ίσως τα πράγματα ευχόμαστε όλοι να καλύτερα. Ίσως ξέρω εγώ γιατί βλέπω Λουκά μου και πριν μιλήσουμε που άκουσα τις ειδήσεις. Ναι. Είναι πολλά τα προβλήματα της κοινωνίας και ο ρόλος της τέχνης αυτή την ώρα πρέπει να είναι, είμαστε γιατροί. Πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο να φεύγει από τη βραδιά μας, ελπίζοντας στη ζωή και στην τέχνη. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είσαι η ανάσα μας, λένε οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Έτσι για να ξέρεις. Οι συνάδελφοι στο κοντρόλ νομίζω θα τους δαγκώσω. Πάμε να γνωρίσουμε και όλους τους φίλους που θα είναι μαζί στη σκηνή. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Φατσούλες. Τι ωραίες φατσούλες. Παλιωτόμαρα. 11 Ιουλίου Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 12 Ιουλίου Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριος Στόκας και 13 Ιουλίου Παντύχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Λάρνακας. Τα εισιτήρια σας στο tickettower.com.cy και σε όλα τα καταστήματα SES Courier στο 77-77-70-40. Αγαπητέ μου Σταμάτη, η Κύπρος πια... Είναι σπίτι, δεν είναι. Λουκά μου, κοίταξε, μετά την πρώτη μου παραμονή που έμεινα πολύ καιρό όταν έκανα τις νεφέλες στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Μάλιστα. Και όλοι περιμέναν ότι θα έρθει ο συνθέτης από την Ελλάδα, ξέρω εγώ, θα παρδώσει τη μουσική και θα το διδάξει κάποιος άλλος. Και είπα όχι, θέλω να το διδάξω εγώ και μου δώσαν ένα νόστιμο μικρό ωραίο δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο στη Λευκοσία και ξύπναγα και πήγαινα στην πρόβα κανονικά. Λίγο είχαν εσαστήσει στην αρχή οι συνάδελφοι ότι από τι γίνεται, θα μείνεις εδώ, δηλαδή, ναι, λέω, θα διδάξω εγώ το έργο. Εγώ έχω μια μανία με τους χορούς, σας παίρνω χρόνο. Όχι, παρακαλώ. Έχω μια μανία με τους χορούς στις κωμωδίες. Θέλω τα πρόσωπα να μην είναι ομάδα, θέλω να είναι προσωπικότητες. Μάλιστα. Η κάθε κοπέλα δηλαδή ήθελε να είναι προσωπικότητα και όταν συνδυάζονται ομαδικά, okay. Αλλά όταν είναι η κάθε μία μου, και αυτό τους είχε αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Είχα και σπουδαία παιδιά, είχα τη Φυρογέννη, είχα τη Δανάη
Τη χρήση του είχα την Νιώβη Χαραλάπης, ήταν μία και μία, τη Μάρα την Κωνσταντίνου. Σωστά. Όλες πια είναι στάρ τώρα. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία και αγαπηθήκαμε πολύ. Και τότε ήταν και μια περίοδος που, να το πω έτσι, γνώρισα την Κύπρο. Δηλαδή πήγα στα μοναστήρια, είχα την Ανίτα της Σαντορινέου, τη φίλη μου, η οποία με ξεναγούσε. Γνώρισα ζωγράφους καταπληκτικούς, γνώρισα ποιητές καταπληκτικούς. Περπάτησα τους δρόμους, έφαγα στα ωραία εστιατόρια. Έχω το φίλο μου τον Ταραμίδη, τον Μάριο, ο οποίος είναι ο γιατρός και με πάει στα καλά, εκεί στα Σούσι, που αγαπώ πολύ. Και όταν ανοίγει ένα καινούριο Σούσι, μου λέει, έλα, άνοιξε ένα καινούριο κτλ. Και τώρα έχω μια λαχτάρα, την είναι. Θα έρθω από την Κυριακή. Ναι. Λίγο, πώς να σου πω, έχω καιρό να έρθω. Και έχω φορτώσει κι εγώ. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό γιατί είναι μια οικογένεια πια όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ναι, όπως θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, το ίδιο και αυτό. Παρακαλώ, καλή συνάντηση στο Control. Άλλη μια μουσική ανάσα. Θα περάσουμε υπέροχα, ε. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουμε υπέροχα. 11, 12 και 13 του μήνα. tickethour.com.cy, τα εισιτήριά σας και στα SES Courier. Πολύ αγάπη, πολύ θετική ενέργεια. Κάθε φορά ανταποκρίνεσαι θετικά και μας τιμάει. Και ο Λουκά, Θεός... Είχα ανησυχία γιατί έχω να έρθω πολύ καιρό. Αλλά τώρα μετά από αυτή την εκπομπή σου μαζί, που είδα και τα αποσπάσματα και μας θυμήθηκα λίγο, γιατί ξέρεις, εγώ στη σκηνή δεν έχω ποτέ συνείδηση. Ναι. Μπαίνω σε ένα ταξίδι που δεν έχω απόλυτο έλεγχο. Ναι. Ναι. Στο σύμπαν. Ναι. Στο σύμπαν και στα μάτια που βλέπω μπροστά μου. Και συγκινήθηκα. Κούρτισα. Χαίρομαι. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Την Κυριακή εσύ έρχεσαι, εμείς 11, 12 και 13 και στο Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών και στο Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριο Στόκος στη Λιμεσό και στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο στη Λάρνακα. Στα μάτια μου, αγαπημένε, όλες οι συναυλίες της 9 το βράδυ. Να τα φουλάρετε, γιατί ο κύριος Κοΐζας, ο φίλος μου, ο υπέροχος αυτός μουσικός που στείνει με και πάντα με καλή και τον αγαπάω πάρα πολύ και του έχω μεγάλη υποχρέωση. Θέλω να μείνει ευχαριστημένος και η Μαριλένα που μας έκανε το σκίτσο, αν μας ακούει να ξέρει ότι την λατρεύω. Και την περιμένεις, έτσι κι αλλιώς, μαζί με όλους τους φίλους. Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης, Γιώργος Στιβανάκης και Θεολόγος Παπανικολάου, μαζί με όλους τους άλλους μουσικούς και βέβαια Σταμάτης Κραουνάκης. Ραντεβού στην Κύπρο, Σταμάτη μου. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά, καλό ταξίδι και θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι ευλογημένος, αγάπη μου. Ευχαριστώ εσένα και όλα τα παιδιά και τις κάμερες και τα κορίτσια και τη Βούλα. Βούλα, ευχαριστώ. Βούλα Αντωνίου στη σκηνοθεσία σήμερα, η οποία είναι ενθουσιασμένη μαζί σου. Έτσι κι αλλιώς σε είχε γνωρίσει και από την ψήρα-ψήρα. Από την ψήρα-ψήρα όταν κάνατε την τηλεοπτική παραγωγή. Και την έχω καταλάβει και τι ζώδιο είμαι. Ναι, μου το είπε αμέσως ότι το είχες αναφέρει. Ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, θα τη πεις... Από την καρδιά μου, χίλια ευχαριστώ. Και εγώ και ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, η καλή συνάντηση στο Control. Άλλο ένα απόσπασμα από τον κύριο Κραουνάκη.
πριν να γίνουν όλα χτες. Τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ο σεφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φωτώσει η γιορτή. Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Κυποθέατρο στη Λεμεσό και 13 στο Δημοτικό Πατήχιο Αμφιθέατρο στη Λάρνακα. tickethour.com.cy, τα εισιτήριά σας στα ACS Courier και στο 77-77-70-40. Από σήμερα στους κλειστούς χώρους οι μάσκες και επανερχόμαστε σε αυτή τη διαδικασία αφήνοντας τον καλεσμένο μας ελεύθερο για να μπορεί να εκφράζεται χωρίς τη μάσκα του. Στο στούντιο της εκπομπής ο αγαπητός Παναγιώτης Οικονομίδης. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζω και από κοντά. Με τιμά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε και τηλεοπτικά κάθε μεσημέρι συντροφιά από ό,τι μου έχουν πει και με πληροφόρησαν. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Είδε πρώτος την απόβαση των Τούρκων εισβολέων στο 5 μίλι, ο αγαπητός κύριος Οικονομίδης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 5 μίλι, αποφύτησε από το γυμνάσιο Κερίνιας, έκανε τη στρατιωτική του θητεία ως αξιωματικός στη Μοίρα Πυροβολικού, στην άχυρο ποιή του, στη Λάμπουσα, και σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ στην Αγγλία. Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 1973, άρχισαν και οι διαβουλεύσεις με εταιρείες του εξωτερικού για ανάπτυξη της επιχείρησης και τις περιουσίες της οικογένειάς του στο 5 μίλι. Εκεί τους βρίσκει η τουρκική εισβολή και κατοχή και όλα τα πλάνα να βαγούν λόγω της εισβολής του Ιουλίου του 1974. Αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη, έχουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της καλής συναδέλφου, της Ελίτας Μιχαηλίδου, όπου εξηγείται με κάθε λεπτομέρεια το τι εσείς ζήσατε από την προηγούμενη και το προηγούμενο 24ωρο, δύο μέρες πριν, όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και το τι ήταν τα μάτια σας όταν φτάσατε στο 5 μίλι, το οποίο βλέπουμε και στο Video Wall, νύχτα της προηγουμένης, δηλαδή 19η βράδυ προς 20η Ιουλίου του 1974, όπου πήγατε για μία μπύρα
όπως θα ακούσουμε και στο βίντεο, αλλά από ένστικτο φύγατε αμέσως. Ναι. Και καλά κάνατε που φύγατε αμέσως, γιατί ήδη είχαν καταλάβει την περιοχή. Η αποβίβαση μπορεί να μην είχε γίνει ακόμη, αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα τους συναντούσαν από την ξηρά προς τη θάλασσα. Ναι, ναι. Άρα όλο το μέρος, εκεί στο 5 μίλι και στο κέντρο της οικογένειας και της επιχειρήσεως, αλλά και το σπίτι σας, είχε ήδη καταληφθεί. Βέβαια και με την απώλεια και των δικών σας ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, έτσι, αγαπητέ μου, κύριε Οικονομίδη. Και ζούσαν εκεί, στο 5 μίλι. Ήταν οι γονείς και οι αδερφοί. Μάλιστα. Και εμάς, εμένα και τον αδερφό μου, μας καλέσαν από προηγουμένως να παρουσιαστούμε στο στρατό. Μάλιστα. Έτσι έμεινε η υπόλοιπη οικογένεια στο σπίτι, στο κέντρο. Μάλιστα. Και εσείς, αφού πήγατε και παραλάβατε τον οπλισμό σας, ήσασταν 26 χρονών τότε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αξιωματικός. Στη μοίρα πυροβολικού. Πήγατε με ακόμη ένα συνάδελφό σας μέχρι το 5 μίλι αργά το βράδυ για να πιείτε μια μπυρίτσα εκεί στο κέντρο της οικογένειας, ναι. Ναι. Και στο σπίτι. Όταν μας κάλεσαν την προηγούμενη την Παρασκευή, μας έδωσαν όπλα, τους αξιωματικούς πιστόλι και τυφέκιο. Μάλιστα. Ήταν στα Γράσα, τα καθαρίζαμε όλη νύχτα. Και όταν τελειώσαμε με τον φίλο, συμμαθητή, Χρήστο Ελισσαίο, που είναι τώρα χειρούργος στο Απολλώνιο, είπαμε να πάμε να πιούμε μια μπύρα στο 5 μίλι η ώρα 3 το πρωί. Μάλιστα. Πήγαμε, κατεβήκαμε κάτω που είναι οι καμπίνες. Άνοιξε ο Χρήστος την πόρτα να κατέβηκε. Και δεν ξέρω εγώ πώς, του είπα μπες μέσα και φύγαμε. Μάλιστα. Και έμεινε και με έβλεπε απορριμμένος. Για ποιο λόγο? Αφού πήγαμε να πιούμε μπύρα. Μάλιστα. Γιατί του λέω μπες μέσα και φεύγουμε. Άρον. Οπότε του επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, μπες μέσα και φύγαμε, λίγο έντονα. Μπήκε μέσα και ξεκινήσαμε και φύγαμε. Μάλιστα. Εγώ ένιωσα βαρετή την ατμόσφαιρα και ένιωθα ότι κάτι συνέβαινε. Μάλιστα. Στην περιοχή. Και η συνέχεια στο βίντεο που ακολουθεί, γιατί σας υποσχέθηκα ότι δεν θα σας επιβαρύνω με όλη αυτή τη διαδικασία δεύτερη φορά, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη, σήμερα. Σας ευχαριστώ και μόνο για την παρουσία σας. Τις λεπτομέρειες μετά το βίντεο θα τις συζητήσουμε. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Η εισβολή γίνεται στο 5 μίλι. Η οικογένεια του συζύγου της Κέτης, του Πανίκου Οικονομίδη, ζει στο 5 μίλι, στο σημείο όπου διατηρούσαν το εστιατόριο το γνωστό ως της Παγώνας. Παγώνα, Πορφύριος και Ξένια, η οικογένεια του Πανίκου Οικονομίδη, είναι οι πρώτοι που ζουν την εισβολή, οι πρώτοι που βάλλονται από την εισβολή. Αγνοούνται μέχρι σήμερα. Συγκλονιστική συνέντευξη του Πανίκου Οικονομίδη για πρώτη φορά στον αέρα, που μιλάει για μια εμπειρία πρωτοφανή. Εσείς τότε υπηρετούσατε εφεδρός, ήσασταν εφεδρός. Έφεδρος αξιωματικός. Πόσο χρόνο είστε κατά τη διάρκεια της εισβολής? 26 χρόνια. 26 χρόνια. Ναι. Άρα με το κάλεσμα να παρουσιαστείτε, εσείς τρέξετε, ναι, ναι, να παρουσιαστείτε. Ναι. Η μάνα, ο πατέρας, τι σας είπαν οι αδερφοί όταν τρέχατε για να καταταγείτε, γιατί είχε και πολύ κόσμο, πού δεν καταταγείτε? Κοιτάξτε, εμάς τους αξιωματικούς μας είχαν καλέσει από τη Δευτέρα του πραξικοπήματος. Ναι.
που είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιαστούμε. Παρουσιαστήκαμε και μας είχαν πει να έρθουμε Λευκωσία. Όταν μάθαμε ότι στη Λευκωσία γίνονται μάχες και χτυπιούνται αδερφός με αδερφόν, είπαμε όχι, δεν πάμε. Εμάς τους αξιωματικούς το Σάββατο μας έδωσαν πιστόλι και μαρτίνι και μας είπαν το Σάββατο θα σας πούμε πού θα πάτε και τι θα κάνετε. Τα οποία όπλα ήταν μέσα στα γράσα, τα εκαθαρίσαμε και ήταν, θυμούμε, 3 η ώρα το πρωί. Εγώ ήμουνα μαζί με τον Λάγκιν των Ελισσαίων, που είναι τώρα χειρουργός στο Απολλώνιο. 3 η ώρα το πρωί, Παρασκευή προς Σάββατο. Ναι. Μάλιστα. Οπότε όταν εκαθαρίσαμε τα όπλα, λέω του ρε Λάγκι, πάμε στο 5 μίλι να πούμε μια μπύρα. Το πρωί. Το πρωί, η ώρα 3. Και πήγαμε η ώρα 3, κατεβήκαμε κάτω στις καμπίνες. Και όπως άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε, λέω του έμπα μέσα και φύγαμε. Εμένα και με έβλεπε, λέω του έμπα μέσα και φύγαμε. Μπαίνει μέσα, κλείει την πόρτα και φύγαμε. Τώρα, τι με έκαμε εμένα να πω φεύγουμε, που αν δεν φεύγαμε θα μας έπιαναν και θα είμαστε και εμείς αγνοούμενοι. Είχαν ήδη εκεί. Διότι υπήρχαν ήδη εκεί. Είδατε πολλούς. Όχι, αλλά νιώσατε την παρουσία. Νιώσαμε ότι, και λέει μου, όταν φύγαμε, λέει μου, μα τι έπαθες και αφού ήρθαμε να πιούμε μια μπύρα να φύγουμε. Και λέω το εντάξει, μεν το σκέφτεσαι. Και πήγαμε πίσω στο στρατόπεδο. Με την επιστροφή του στο στρατόπεδο, στις 5 και 10 το πρωί, βομβαρδίζονται από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Καμία οδηγία, καμία αντίσταση. Όλοι οι ανώτεροι απόντες. Μετά τον βομβαρδισμό, άρον-άρον προσπαθεί να φτάσει στη μονάδα του στη Λάμπουσα. Καθοδόν, σταθμεύει στο 5 μίλι για να δει την κατάσταση των δικών του ανθρώπων. Βρίσκεται στο 5 μίλι, στο σημείο ακριβώς της απόβασης, στις 6 παρατέταρτο το πρωί. Είναι ο μοναδικός μάρτυρας της στιγμής που διεκπεραιώνεται εισβολή. Όπως ήταν το κέντρο με τα ψηλές πόρτες, τις οποίες ήταν τζάμι, ήταν σπασμένη η δυτική και η ανατολική, τα τζάμια, κλειδωμένες οι πόρτες. Οπότε μπαίνοντας από τα σπασμένη πόρτα, μπήκα σπίτι, μπήκα στο κέντρο. Από το κέντρο υπήρχε σκάλα που επικοινωνούσε με το σπίτι. Ανέβηκα πάνω στο σπίτι, κοίταξα στα δωμάτια, δεν υπήρχε τίποτε. Εν τω μεταξύ ήμουν με τα στρατιωτικά, με κράνος, με εξαρτήσεις, με το όπλο, με το πιστόλι. Βγήκα έξω στη βεράντα, είδα το πλοίο το οποίο ήταν παράλληλα με την παραλία δίπλα στο νησί, στον κυλόν αυτοβράχο που υπάρχει μέσα στο θάλασσα. Μα ήσασταν πάνω στην εισβολή βασικά. Ήμουν εκεί. Ήσασταν εκεί που συνέβαινε η εισβολή. Ναι. Εγώ επειδή φορούσα κράνος και ήμουν με 2 όπλα, νόμιζα ότι ήμουν θηρίων και ατρόμητος. Ναι, οπότε ήμουν τελείως μπροστά και έβλεπα τι έγινε. Οπότε έρχονται τα αποβατικά, πέφτουν οι μύτες των αποβατικών και αρχίζουν και τρέχουν με αλλαγμούς, φωνές. Έξω οι στρατιώτες. Ζήσετε το τούτο. Ναι, ναι. Μα το ζήσετε. Μπροστά μου. Ναι. Ζήσετε τούτες τις σκηνές που βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι από τουρκικά κανάλια βασικά που έχουν δοθεί στη δημοσιογραφία. Ζήσα αυτό το οποίο βλέπαμε μικρή στο σινεμά. Πώς το αντιμετωπίσετε το. Και λέγαμε, δεν αισθάνεσαι. Τη στιγμή δεν αισθάνεσαι τίποτα, ούτε φόβο, ούτε ταραχή, ούτε τίποτα. Εν τω μεταξύ όταν αρχίσαν και τρέχαν και πυροβολούσα,
αρχίσαμε να λέμε μεταξύ μας τι γίνεται, να παραδοθούμε, να φύγουμε, διότι ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε στον Μπουλούκι. Οπότε σε μια στιγμή λέμε φεύγουμε και να τρέχουμε. Πυροβολούσαμε μας. Το θέμα ήταν ότι για να περάσουμε να πάμε στο αυτοκίνητο έπρεπε να περάσουμε από μπροστά από μια μάζα σφαίρες. Περάσαμε, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, φύγαμε και όταν απομακρυνθήκαμε σταματήσαμε και λέω εγώ του αστυνομικού, ρε κύριο, λέω, το βλέπεις πάνω στην πλάτη μου, έχει αίμα. Ήσασταν απέναντι από την εισβολή την ώρα που συνέβαινε. Μάλιστα. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, διότι φαίνεται ότι τους είχα δώσει κάτι για να πιο εντόνιστη. Μα ήταν, αν υπήρχε εκεί οργανωμένος στρατός από την πλευρά μας, δεν θα έμενε ούτε ένας Τούρκος, διότι ούτε κάλυψη είχαν αυτοί, ούτε τίποτα. Απλά τρέχαν προς το απάνω, με φωνές αλλαλαγμούς και πυροβολούσα συνέχεια. Πώς εφύγετε, πώς τι και έγινε αυτό, εφύγαμε μυστήριο το πώς ενεφάμε, όχι μια, αλλά 100 σφαίρες ο καθένας μας. Πώς εκθαύμα, τούτο θαύμα. Ναι, εντύχεται. Απίστευτο. Μετά πήγαμε στην Κερίνια, περάσαμε από την πάνω Κερίνια και τηλεφώνησα εγώ στο κάστρο της Κερίνιας του ναυτικού. Ζήτησα τον διοικητή και λέω του Οικονομίδης μιλά, έφεδρος αξιωματικός. Ήμουν στο 5 μίλι, έγινε εισβολή, βγήκαν έξω οι Τούρκοι. Απλώς σας ενημερώνω. Και μου άρχισε φωνές να μην πανικοβάλλω τον κόσμο και να μην λέω πιλάρες και φαντασίες και ξέρω εγώ. Και λέω του, είσαι τυχερός που δεν είμαι απέναντι σου, λέω του, διότι δεν ξέρω αν συγκρατούμουν και δεν σε πυροβολούσα εγώ ίδιος. Απίστευτο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πεις οπουδήποτε ή στον καθένα, διότι θα το πάρω ως φαντασίες, είναι κάτι το που μικροί βλέπαμε στα σινεμά. Το μιλάτε για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια. Μάλιστα. Για χατήριν της γυναίκας. Αγαπητός κύριος Οικονομίδης δεν μιλούσε για αυτό το θέμα μέχρι πριν από 2 χρόνια. Μίλησε στην καλή συνάδελφο, την Ελίδα τη Μιχαηλίδου και στη γυναίκα της Κύπρου, στην εκπομπή τότε. Και δεν επισκέφθηκε το χώρο μέχρι και φέτος. Τα λέω καλά, φέτος καταφέρατε και βρήκατε τη δύναμη για πρώτη φορά να επισκεφθείτε το χώρο στο 5 μίλι, το κέντρο και το σπίτι της οικογένειάς σας. Όχι ακριβώς. Εκείνο που ήθελα πάντα ήταν, έχω 2 κόρες. Και ήθελα να τις πάρω να δουν Μάλιστα. το χώρο και τον τόπο και γενικά την Κερίνια. Μάλιστα. Διότι στο σχολείο άκουγαν για Κερίνια, αλλά δεν ήξεραν ότι ήταν τόσο κοντά Μάλιστα. και τόσο προσβάσιμη. Μάλιστα. Και η οικογένειά τους τόσο κοντά στα πραγματικά γεγονότα της πρώτης αποβίβασης στο 5 μίλι. Ναι. Άκουγαν πολλές φορές συζητήσεις ή κουβέντες που κάναμε με φίλους. Μάλιστα. Όλος περιέργως οι συναντήσεις με φίλους γινόντουσαν το βράδυ. Μάλιστα. Και καθόντουσα σε μια γωνιά
Και άκουγαν. Και άκουγαν, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μάλιστα. Οπότε είχαν πολλά μέσα τους, τα οποία είδαμε μετά, όταν πήγαμε και είδαν το χώρο. Μάλιστα. Και τον τόπο και το Πέντε Μίλι. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Μάλιστα. Για το οποίο ακούσαν τόσες πολλές κουβέντες, τόσες πολλές δραστηριότητες που κάναμε εκεί. Ναι. Και πραγματικά ήταν κάτι το ονειρεμένο για τις ίδιες, κάτι το ασύλληπτο. Σαν όνειρο. Σαν όνειρο, αφού πράγματι ήταν μόνο περιγραφές. Ναι, ναι. Και ήταν ξαφνικά όλα αυτά τα οποία ακούγαν και φαντάζονταν στην πραγματικότητα, ναι, ναι, μπροστά τους. Να σας πούμε ότι ο κύριος Οικονομίδης δούλεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες για μερικούς μήνες. Ακολούθως μετέβει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και στην Νότιο Αφρική και στην Ελλάδα, με κύριο μέλημά του να ανακαλύψει την αγνοούμενη οικογένειά του, τον πατέρα του, τη μητέρα του και την αδελφή του, Μάτια ωστόσο. Στην Ελλάδα εργάστηκε στον ΕΟΤ, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, και στη συνέχεια στην Κύπρο, στον ΚΟΤ, στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, για 32 ολόκληρα χρόνια, αγαπητέ μου, ναι, ναι, κύριε Οικονομίδη. Πάμε στο φωτογραφικό υλικό. Η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, παρακαλώ. Θα μας ταξιδέψει ο ίδιος ο κύριος Οικονομίδης. Γέννημα Θρέμα στο Πέντε Μιλί, ναι, στην, ναι, περιοχή της Κερίνιας. Τότε οι γεννήσεις γινόντουσαν στα σπίτια. Στα σπίτια, σωστά. Και η ημερομηνία γέννησης του καθενός γινότανε όταν πηγαίναν οι γονείς και δηλώναν το νεογέννητο. Μάλιστα. Όχι την ημέρα που γεννιόταν, αλλά την ημέρα που δηλωνόταν. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές άτομα που γεννήθηκαν συγκεκριμένη ημερομηνία, η ημερομηνία γέννησης τους φαίνεται αρκετές μέρες μετά. Μετά, σωστά. Σωστά. Βλέπουμε φωτογραφικό υλικό από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους. Οι καμπίνες είναι οι καμπίνες που αναφερθήκατε, όπου ο κόσμος άλλαζε τα μαγιό του. Ναι. Και όταν τελείωνε το μπάνιο, του άβαζε τα ρούχα του. Και τα σπίτια πίσω, στη σειρά, ένα από αυτά στη δεξιά μεριά ήταν και το κέντρο, αλλά και το σπίτι το δικό σας. Όχι, τα σπίτια αυτά που φαίνονται είναι σπίτια τα οποία χτίστηκαν μετά, ναι, από, ναι, από Λευκοσιάτες. Ναι, όχι, το δικό σας, δεν αναφέρομαι ότι ήταν τα δικά σας αυτά. Το, ναι, δικό σας, ναι, λίγο παραπέρα. Ναι, ναι. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ αυτό το σπίτι, εξηγήστε μου, ποιο είναι. Αυτό το σπίτι ήταν κάτω στην παραλία, ήταν Λευκοσίατο. Μάλιστα. Ήταν σαν εξοχικό. Σαν εξοχικό, ναι. Μάλιστα. Τούρκοι εδώ. Έλατε και εδώ. Εδώ είναι η απόβαση. Την έβλεπε καθαρά. Οι φωτογραφίες αυτές είναι ως να κλείνετε τα μάτια σας, έτσι. Και τα βλέπετε μπροστά σας. Ναι, ναι. Έλατε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ ο πατέρας, η μητέρα και η αδερφή σας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και το κέντρο σας από ψηλά, από πάνω. Ναι. Βλέποντας την παραλία του, ναι, Πέντε, ναι, Μίλι, τον κόλπο. Αυτό που φαίνονται οι κολόνες. Μάλιστα. Και βέβαια το Πέντε Μίλι πριν το 1974. Το κέντρο ψηλά. Το βλέπουμε, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη. Ναι, ναι. Το εστιατόριο της Παγώνας και στο επόμενο. Εδώ οι άνθρωποι όπου απολάμβαναν ανέμελοι τις, ναι, διακοπές τους. Και το μικρό νησάκι στο οποίο αναφερθήκατε, το οποίο, ναι, είναι σημείο αναφοράς στο Πέντε Μίλι. Οι άνθρωποι χαμογελαστοί και ο κόσμος ζούσε την καθημερινότητά του όσο το δυνατό καλύτερα και όπως μπορούσε, βέβαια. Ναι, και απλά. Για να μπορέσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί να σκεφτεί ποτέ ή να φανταστεί ότι όλη αυτή η καταστροφή μια μέρα θα ερχόταν από αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Μάλιστα. Αγαπητέ μου και κύριε Οικονομίδη. Ένα σημείο από το οποίο πέρασε, μπορώ να πω, ολόκληρη η Λευκοσία. Ερχόντουσαν εκδρομές τα σχολεία από Πάφων, από Λεμεσόν, από Λάρνακα, από Αμόχωστο. Οπότε το Πέντε Μίλιν το έζησαν χιλιάδες κόσμος. Σωστά. Εδώ όταν πήγατε για πρώτη φορά και επισκεφθήκατε το σημείο, έτσι. Εδώ, ναι, είναι η βεράντα του κέντρου. Μάλιστα. Πάνω στο βάθος είναι το μνημείο της εισβολής, αυτό, ναι, που έκαναν οι Τούρκοι. Ναι. Και στην επόμενη, εδώ από και εδώ το ίδιο. Και εδώ.
Εδώ είναι πάλι το κέντρο. Έχουν χαλάσει αρκετά μέρη του κέντρου. Κάνουν διαρρυθμίσεις δικές τους όπως τις θέλουν οι ίδιοι. Ναι, σαν να είναι δικό τους. Σαν να είναι δικό τους, ναι. Σας ανήκει ποτέ εσάς ως οικογένεια, οικονομίδη? Και όταν μίλησα μαζί τους, αυτό που μου είπαν είναι ότι το έχουν ενοικιάσει από το ΕΦΚΑΦ. Ναι, ναι. Διότι το ΕΦΚΑΦ είναι ο διαχειριστής των περιουσιών, ναι. Και έχουν κάνει κάποια σχέδια τα οποία ενέκρινε το ΕΦΚΑΦ και τα οποία θα διαμορφώσουν το 5 μίλι όπως θέλουν αυτοί. Και στο σημείο αυτό τοποθέτησαν και ένα από τα τότε σκάφη, έτσι, τα δικά τους, της εισβολής. Μουσιακό υλικό πια. Κοντά στο μνημείο έχουν τοποθετήσει και αυτόν τον σκάφος. Ελάτε και στην επόμενη. Τώρα όπως είναι σήμερα, με τους χώρους στάθμευσης προφανώς, ναι, και τον ολοχώρο και εξοραϊσμό της γύρω περιοχής. Και η τελευταία φωτογραφία είναι η ίδια, η επόμενη με αυτήν που αρχίσαμε. Όπως ο κύριος Οικονομίδης επιθυμεί να θυμάται το 5 μίλι, που είναι η επόμενη φωτογραφία. Ναι, ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη. Να είστε καλά. Καμία πληροφορία για τον πατέρα, τη μητέρα και την αδερφή, έτσι? Έχει καταντήσει μυστήριο, διότι από όλες τις επαφές που κάναμε και από την περιοδία που είπατε προηγουμένως εσείς για διάφορες χώρες, η επιδίωξη ήταν να βρω κάποιον, μάλιστα, ο οποίος είχε πρόσβαση στην Τουρκία, στις φυλακές της Τουρκίας, μάλιστα, για να μας πει αν ήταν δυνατόν, αν υπήρχαν αυτά τα ονόματα, μεταξύ των εχμαλώτων. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν καρποφόρησε τίποτα. Παρόλες τις πάρα πολλές ενέργειες που κάναμε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για οποιαδήποτε πληροφορία. Εσείς ωστόσο πήγατε όταν όλα αυτά γινόντουσαν εκείνη τη στιγμή της 20ης Ιουλίου. Μπήκατε και στο σπίτι. Ναι, ναι. Βρήκατε... Από το σπίτι, όταν μπήκα και μπήκα στα δωμάτια, σε όλους τους χώρους, βεβαιώθηκα ότι δεν υπήρξε βία, μάλιστα, ούτε αίματα, ούτε τίποτα που να δεικνύει ότι έγινε κάποια έγινε μάχη κάτι, ή ναι, κάποιο μοιραίο γεγονός. Ναι. Άρα ήσασταν και είστε πεπισμένος ότι κατάφεραν και διέφυγαν προς κάποια κατεύθυνση. Ο πατέρας μου ξυπνούσε πολύ πρωί, γύρω στις 4 το πρωί, για να βάλει τα μοτοράκια να βγάλουν νερό για τις δεξάμενες. Μάλιστα. Που χρησιμοποιόταν το νερό κάτω στα ντουζ, μάλιστα, στην παραλία. Τώρα κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Μήπως είδαν τα πλοία που ήταν τόσο κοντά στην παραλία, μάλιστα, και πήραν την οικογένεια και φύγανε, μάλιστα, διότι ούτε το αυτοκίνητο ήταν εκεί, ούτε ίχνος βίας ή πάλης ή οτιδήποτε, μάλιστα, στο κέντρο ή στο, μάλιστα, σπίτι. Το θέμα είναι ότι το πιο πιθανό να πήγαν προς μεριά του Καραβά, και ίσως με προοπτική να πάνε στη Μόρφου, που ήταν ο θείος μου, αδερφός του πατέρα μου. Μάλιστα. Αλλά το μυστήριο είναι ότι δεν τους είδε κανένας. Ούτε το αυτοκίνητο. Βέβαια ακούσαμε πάρα πολλές κουβέντες, διάφορες, ότι σκοτωμένοι από εκεί, καταστρεμμένων τα αυτοκίνητων κάπου αλλού, αλλά ήταν κουβέντες τις οποίες λόγω της κατάστασης οι περισσότεροι έλεγαν με τόση ευκολία ότι είδαν, μάλιστα, εκείνον, είδαν το άλλον. Και πιθανές υπερβολές ίσως που να μην ίσχυαν. Πολλές υπερβολές, μάλιστα, αλλά εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τις εξακριβώσουμε. Οπωσδήποτε. Μία κατάσταση και μία διαδικασία όπου φθείρει και την ψυχή, πάρα πολύ, και το μυαλό και την καρδιά και την καθημερινότητα, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη. Ακριβώς. Τότε εγώ προσωπικά είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Διότι τους είχαμε ένα χώρο στο 5 μίλι, όπου είχαν τις βάρκες τους,
θαλάσσια σπόρτους. Και έκαναν αποκλειστικά τον μπάνιο τους εκεί. Και αντιλαμβάνομαι ότι έτρωγαν και αποκλειστικά στο κέντρο της παγόνης. Ναι, διότι ήθελαν, τους ήθελαν να είναι σε ένα χώρο για να ξέρουν τι γίνεται. Συγκεντρωμένοι, ναι. Μάλιστα. Οπότε συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί τους. Κάναμε διάφορα πράγματα, ψαρέματα, καταδύσεις και τέτοια. Οπότε μετά την εισβολή τους έκανα σχέδια γράμματα για διάφορους χώρους, διάφορες περιοχές. Για να κάνουν τις έρευνές τους. Για να κάνουν τις έρευνές τους, ευχαρίστως και πολύ πρόθυμοι. Το έπραξαν. Το έπραξαν. Ήξεραν και την μητέρα μου πολύ καλά και την αδερφή μου και τον πατέρα μου και το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως δεν καρποφόρησε τίποτα. Ναι. Γέννημα θρέμα του 5 μίλι. Να αλλάξουμε και λίγο τη διάθεση. Ναι. Όμορφες παιδικές στιγμές και θύμισες. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Νιώθω ευλογημένος που έζησα σε τέτοιο χώρο. Μάλιστα. Και μεγαλώσατε. Και μεγάλωσα σε τέτοιο χώρο και είχα γονείς αυτούς που είχα. Μάλιστα. Πόσα παιδιά στην οικογένεια? Τρία παιδιά. Δύο αγόρια, μια κόρη. Ήσασταν ο μεγαλύτερος? Ο μικρότερος. Ναι. Και ο πιο κανακεμένος. Σας έκανα και γελάσατε. Ναι. Αυτό ήθελα να δω σήμερα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι εσείς και μόνο εσείς και η οικογένειά σας ξέρετε τι περάσατε και τι περνάτε. Ένα αιώνα μετά, μισό αιώνα μετά. Έναν περίεργο πράγμα που δεν ξέρω πώς συνέβη. Μετά όλα αυτά ένιωσα μια τρομερή δύναμη και ψυχική και σωματική. Νόμιζα ότι αντελήφθηκα εκεί ότι το μόνο δικό μου που έφερα ήταν ένα σώμα. Έβλεπα, άκουα, περπατούσα. Μάλιστα. Οπότε για μένα ήταν το μεγαλύτερο θείο χάρισμα που εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα, ενώ προηγουμένως το έπαιρνα δεδομένο. Και εκεί ένιωσα μια δύναμη απερίγραπτη που νόμιζα ότι όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Ναι. Και όπου πάω θα ανοίγουν οι πόρτες με ευκολία. Ναι, έχετε δίκιο. Και στη συνέχεια τα πράγματα ανατρέπονται σε μία στιγμή. Ναι. Θα λέγατε πως μέσα μας ο οποιοσδήποτε πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Ακόμη, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη. Σίγουρα ναι, δεν έχει τελειώσει. Διότι όσο και να πεις ότι η ζωή συνεχίζεται και προχωράμε και κατά κάποιον τρόπο δεν βλέπουμε πίσω μας. Μάλιστα. Εν τούτης υπάρχει, βλέπουμε πίσω μας, υπάρχει ο πόνος, περιμένεις μια δικαίωση, γιατί στην αρχή όταν έγιναν όλα αυτά υπήρχε ένα μεγάλο γιατί. Σωστά. Γιατί να συμβεί, γιατί σε μένα. Έτσι. Και για όλο τον κόσμο που υπέφερε, σίγουρα, που έχασε αγαπημένα του πρόσωπα, σίγουρα, που εβιάστη, που απαγχωνίστη, ναι, που εκτελέστηκε εμψυχρό. Ακριβώς, και για να νιώσεις καλύτερα, σκέφτεσαι χειρότερα πράγματα. Μάλιστα. Που συμβήκαν στο παρελθόν. Έτσι. Οπότε παρηγοριέσαι κατά κάποιον τρόπο. Αρκεί μόνο να πολεμούμε ή θα πρέπει να ξέρουμε και γιατί πολεμούμε? Ναι. Στη ζωή μου πάντοτε ήμουν αισιόδοξος. Μάλιστα. Πάντοτε υπήρχε ελπίδα και έδινα ελπίδα και σε άτομα που τα παρατούσαν, που ήταν απεσιόδοξοι. Που έχαναν το θάρρος. Αλλά δυστυχώς πήραμε μια τόση μεγάλη κατρακύλα που διερωτάσαι καμιά φορά, ξέρουμε τι θέλουμε? Μάλιστα. Ξέρουμε γιατί να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε και σε τι? Και δεν βρίσκεις απαντήσεις. Η πατρίδα θα λέγατε πως είναι τρόπος και όχι τόπος, αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη, ολοκληρώνοντας.
Κοιτάξτε, έναν άλλον ωραίο που ανακάλυψα εντός εισαγωγικό ήταν ότι όταν γύρισα τόσες χώρες και κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στον Κυπριακό Μάλιστα. Οργανισμό Τουρισμού, κατάλαβα σε τι παράδεισο ζούσα. Μάλιστα. Την ερώτηση σας την έκανα γιατί ήθελα και θεωρώ και νομίζω ότι να ακούσω ότι κουβαλάτε όλο αυτό το 5 μίλι μέσα σας. Ναι. Έστω και αν δεν βρίσκεστε εκεί μισό αιώνα τώρα. Διότι ήταν τόσες πολλές οι εμπειρίες, τόσες πολλές οι γνώσεις Μάλιστα. που επήρα και ήμουν ο χαρακτήρας, ο τύπος, ο δραστήριος, Μάλιστα. ο οποίος ήθελα να ασχοληθώ με τα πάντα. Θα εξελίσσατε και το χώρο πριν το 1974 σίγουρα, και σας πρόλαβα. Κάναμε όνειρα τα Μάλιστα. οποία από τη μια μέρα στην άλλη να βάγισαν όλα. Η κατάθεσή σας, έστω και προφορική, είναι σημαντική, να ξέρετε. Είναι ιστορική, όπως και η γραπτή. Και παραμένει, γιατί αυτά τα πραγματικά γεγονότα είναι αυτά που καταγράφονται πια αρχιακά και μένουν για τους επόμενους και για τους επόμενους και για όλους όσοι δεν γνωρίζουν και πρέπει και οφείλουν να μαθαίνουν. Εγώ θα σας ευχηθώ κάθε καλό να χαίρεστε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μήνυμα που ήθελα να δώσω στους νέους Παρακαλώ. Σήμερα είναι να μην τα παρατούν, να είναι αισιόδοξοι, να ελπίζουν, να σεβαστούν το σώμα τους, τον οργανισμό του σώματος, την υγεία τους, να μην ασχολούνται με τα ναρκωτικά ή με ουσίες βλαβερές και επειδή έχουμε και προεδρικές εκλογές να ασχοληθούν ενεργά και να ψηφίσουν, γιατί αυτοί θα πάρουν στα χέρια τους την Κύπρο και το μέλλον της. Και το μέλλον και να το φτιάξουν όπως αυτοί θέλουν. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας εμπιστευτήκατε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και ήρθατε να καταθέσετε και σε εμάς, όπως και στην καλή συνάλφο, την Ελίτα τη Μιχαηλίδου, όλα αυτά τα οποία είπατε. Την αγαπητή σας σύζυγο, την κυρία Κέτη, η Γεωργιάδου Οικονομίδου, για όλη τη βοήθεια και όλη αυτή τη θετικότητα που έχει. Και αυτή είναι επίσης μια μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, να ξέρετε. Ναι. Αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη, και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Η Κέτη, επειδή δεν έζησε την Κερίνια και το Βορρά, την κατεχόμενη Κύπρο, ναι. τώρα είναι τόσο ενθουσιασμένη με το χώρο, Μάλιστα. που αν δεν πάει θα αρρωστήσει. Ναι. Είναι σαν να γεννήθηκε εκεί. Ναι, ναι. Αυτό κατάλαβα ναι, ναι. από τον τρόπο και τον ενθουσιασμό. Ναι, ναι. Χίλια ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και για την παρέα που μας κάνετε τηλεοπτικά. Ήταν και χαρά δική μου που σας γνώρισα από κοντά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο έργο σας. Να είστε καλά. Ήταν τιμή μου. Και τιμή και σε μένα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ μου κύριε Οικονομίδη. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η καλή συνάδελφος Γούλα Αντωνίου στη σκηνοθεσία σήμερα. Μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους ίσως από τις κάμερες, από καρδιά σε ευχαριστούμε που συντονιστήκατε. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το Ρικδίο. Γεια χαρά.